Νευριάζει του νευρικού ανθρώπου. Άμα είσαι χαλαρό, να ασχολείσαι. Έχουν πιο σοβαρά να μα νευριάσουν. Ναι, αλλά όμως τα προσωπικά μας δεδομένα έχουν γίνει φίλο και φτερό. Εταιρείες τα πουλάνε από εδώ και από εκεί. Τι να κάνουμε, αφού έτσι μας καταντήσανε. Στη Βουλή μέσα πρέπει να πούμε. Έτσι μας καταντήσανε, τι. Πρέπει να τιμωρούνται όμως αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει, ό,τι πρέπει, πρέπει σίγουρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι προσωπικά. Γι' αυτό λέγονται και προσωπικά. Είναι σαν να μπαίνει ο άλλος στην κρεβατοκαμάρα μας. Με μια βιντεοκάμερα. Εκεί θα του πάρουμε το κεφάλι, τα άλλα τα ανεχόμαστε. Πολλές φορές από Αθήνα, από παντού. Από εταιρείες τηλεφωνικές, όλα. Γιατί τα στοιχεία μας, τα προσωπικά μας δεδομένα τα καλά, έχουμε φίλο και φτερό. Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε αυτά είναι. Τώρα πια δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να τιμωρούνται αυτές οι εταιρείες που μας κλέβουν τα στοιχεία μας. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, κάθε μέρα. Σχεδόν. Σχεδόν. Έχουν γίνει φτερό και φίλο πια τα στοιχεία, οι διευθύνσεις μας, τα τηλέφωνά μας. Ναι, νομίζω. Πρέπει να τιμωρούνται αυτές οι εταιρείες που το κάνουν αυτό. Έχω τη γνώμη, ναι. Η δικιά μου γνώμη είναι να τιμωρούνται. Ξεκίνησαν τα πρόσφατα. Ενοχλούν πολύ. Τα ακούω και από άλλους. Είναι σωστό όμως κάποιες εταιρείες να κλέβουν τα δεδομένα, τα προσωπικά μας, τα στοιχεία μας, τα τηλέφωνά μας, τις διευθύνσεις μας? Φυσικά όχι. Το κάνουν. Δεν έχω εμπειρία τέτοια, αλλά φαντάζομαι, ναι. Πρέπει να τιμωρούνται. Βέβαια. Και ποιο δεν έχει κινητό? Σας ενοχλούν με διαφημιστικά μηνύματα? Α, δεν απαντάω σε τέτοια. Όταν δεν δω το όνομα που είναι κάποιο δικό μου, δεν απαντάω. Ενοχλεί όμως αυτό, δεν ενοχλεί? Τι να το κάνω. Ενοχλούν όλο τον κόσμο. Διαφημιστικά μηνύματα? Ναι, ναι. Σας ενοχλεί? Με ενοχλεί. Καμιά φορά κοιμάσαι το απόγευμα και σε ξυπνάνε και μετά μπορεί να κοιμηθείς. Τα στοιχεία μας όλα αυτά. Φίλο και φτερό τα στοιχεία μας. Ναι. Διευθύνσει μας. Νευριάζεται. Πώς? Από τη μία, όταν είναι κάτι, ας πούμε, λέει τα προσωπικά δεδομένα, και από την άλλη του φτωχού λαού και αυτά τα προσωπικά δεδομένα είναι στον αέρα. Αυτό γιατί? Να υπάρχουν δύο ειδών πολίτες, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Δεν είναι σωστό. Πρέπει, όταν είναι κάποιος πολιτικός ή κάποιος μεγάλο πρόσωπο ή κάποιο, λέει τα προσωπικά δεδομένα. Όταν είναι κανένας φουκαράς, δεν υπάρχουν, βγαίνουν όλα στα φόρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό δεν είναι σωστό. Μέχρι ένα σημείο δεν καταντάνε αηδία. Πρέπει να τους τιμωρούμε λίγο. Φακελωμένοι όλοι, δεν γλιτώνει κανένας μας. Τελείωσε. Τέρμα. Από όλους. Τηρεσία, σκέτσι.